Τα ανοιχτά παράθυρα είναι η μόνη λύση των επιβατών του ΟΑΣΤ για να δροσιστούν. Και μπορεί μετά το μπουρίνι η θερμοκρασία να έπεσε και η κατάσταση να είναι πιο υποφερτή. Ωστόσο, τις προηγούμενες ημέρες όσοι μετακινήθηκαν με λεωφορείο στην κυριολεξία δεινοπάθησαν. Δεν είχε ανοιχτά air condition, ήταν όλα κλειστά. Οπότε πολύ ζεστό. Πάρα πολύ. Όχι, προς το παρόν δεν ανοίγουν ακόμα τα περισσότερα τουλάχιστον. Έχουν τα παράθυρα. Σύμφωνα με τη διοίκηση του οργανισμού, οι οδηγοί δεν έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν τον κλιματισμό. Αυτή η λειτουργία είναι αυτοματοποιημένη και ενεργοποιείται μέσω της τηλεματικής. Δεν είναι θέμα οδηγού αν δουλεύουν ή δεν δουλεύουν. Τώρα ο οδηγός δεν μπορεί να παρέμβει και να το ανοίξει ή να το κλείσει. Τα air condition και τα κλιματιστικά ανοιγοκλίνουν από το κέντρο ρυθμίσεως κυκλοφορίας, από κάτω από την τηλεματική. Αντίθετα με αυτά που υποστηρίζει η διοίκηση, σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων, την ευθύνη για τη λειτουργία των κλιματιστικών την έχει ο οδηγός του λεωφορείου. Από τη στιγμή που δεν έχει βγει η κύκλωση του Γενικού Διευθυντή, είναι στην κρίση του οδηγού πλέον. Αν υπάρχει θερμοκρασία τέτοια που πραγματικά δεν μπορεί να αντέξει το επιβατικό κοινό, πρέπει να λειτουργήσει πέρα και έξω από την τηλεματική και την εγκύκλιο. Αν ο οδηγός δει ότι υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να το βάλει σε λειτουργία. Αυτή την περίοδο ελέγχονται όλα τα λεωφορεία του ΟΑΣ έτσι ώστε να είναι έτοιμα για το καλοκαίρι. Ωστόσο, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα κλιματιστικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν όλες τις ώρες και σε όλα τα λεωφορεία. Όταν θα λειτουργήσουν επισήμως τα κλιματιστικά, γιατί μέχρι τώρα λειτουργούν δοκιμαστικά, να παρουσιαστούν, να δούμε τι βλάβες θα παρουσιαστούν όταν δουλεύουν όλη την ημέρα, δηλαδή όταν λέω όλη την ημέρα, πρώτο 8ωρο, δεύτερο 8ωρο, με κάποιες ανακουφίσεις που γίνονται στα κλιματιστικά όταν πάνε στα τέρματα τα λεωφορεία. Όταν υπάρχει καύσωνας, υπάρχει καύσωνας. Τα αρκοντήσια? Προς το παρόν δεν δουλεύουνε. Δεν ξέρω τι περιμένουνε. Η δοκιμαστική λειτουργία των κλιματιστικών θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Οπότε οι επιβάτες των λεωφορείων θα πρέπει να ελπίζουν πως μέχρι τότε δεν θα χτυπήσει και πάλι κόκκινο ο υδράργυρος.